Γεια σας! Είμαστε στο κέντρο. Oh yeah. Θες να πεις τι θα κάνουμε? Ναι, λοιπόν, θα πάρουμε ρούχα η μία στην άλλη. Mm-hmm. Το πλάνο είναι ότι έχουμε 30 ευρώ κάθε μια και ένα ολόκληρο outfit για την άλλη. Ναι, αυτό. Πολύ απλό. Και όποια κάνει το καλύτερο outfit στην άλλη, κερδίζει. Πάμε. Πάμε. Update. Έχει έρθει και η Δέσμη. Γεια! Έχει περάσει γύρω στη μία ώρα από την προηγούμενη φορά που σας μιλήσαμε και πήγαμε σε ένα thrift. Το οποίο ήταν κλειστό. Thrift shop ή thrift store? Thrift shop. Όχι, ναι. Ξέρω. Το... Τέλος πάντων, γιατί είπαμε να ξεκινήσουμε από εκεί και ήταν κλειστό. Οπότε πάμε να βρούμε άλλο. Και αν δεν βρούμε και εκεί, θα πάμε στα μαγαζιά. Έχουμε βρει με τη Δέσποινα αυτό εδώ. Και λέμε να το συνδέσουμε με κάνει ίδιο πράγμα τα δηλώνουμε. Αλλά δεν ξέρουμε ακόμα, γιατί δεν ξέρουμε αν θα μας μένουν μετά πολλά λεφτά. Οπότε θα ψάξουμε να δούμε μήπως κάτι καλύτερο. Αλλά μ' άρεσε το σετάκι. Και εμένα μ' άρεσε. Ναι. Λοιπόν, έχω βρει αυτό εδώ το φόρεμα. Το οποίο είναι απλό μαύρο. Απλά έχει εδώ και την... έχει αυτή τη λεπτομέρεια. Και το σκέφτομαι μια ζώνη, ότι θα είναι πολύ ωραίο. Α, από 16 το έχει 7. Τέλειο. Είναι μια επιλογή. Επίσης μου άρεσε και αυτή η φούστα, η οποία έχει 6 ευρώ κι αυτή. Αλλά δεν ξέρω αν θα τη φορέσει εντονή. Λοιπόν, βρήκα κάτι σε αυτό το στυλ. Αυτό είναι μπλε κολάν με κόκκινη ρίστρι. Δεν ξέρω αν φαίνεται καλά. Να ξεφοράω κάλτσα σούσι. Και αυτό το κρόπι από το κόκκινο. Ξέρω, εμένα μου αρέσει πολύ. Δεν ξέρω αν θα αρέσει την Κατερίνα. Yeah. Δέσποινα βοηθάει και τις δύο. Είναι μία με εμένα, μία με την Αντωνία. Ως τώρα που λες Δέσποινα, τα έχω πάει πάρα πολύ καλά. Επιβεβαιώνω ότι είσαι πολύ καλύτερη μοίρα από τη φίλη σου. Πολύ χαίρομαι πάρα πολύ. Έχω τώρα να πάρω αξεσουάρ. Σκέφτομαι να πάρω ίσως μία ζώνη, παπούτσια, κάτσε πανωφόρη. Δεν ξέρω τι μπορεί να βρω, αλλά θα προσπαθήσω. Πρέπει να έχω κάνει βλακεία, γιατί πρέπει με 15 ευρώ να πάρω παπούτσια, τσάντα και αξεσουάρ. Καλή επιτυχία, φίλοι μου. Θα δούμε. Ψάχνω να βρω κάτι για πανωφόρη, για να βάλει πάνω από αυτό που πήρα. Αλλά δεν βρίσκω τίποτα. Οπότε σκέφτομαι μήπως πάρω κάποιο φουτεράκι, π.χ. αυτό, το οποίο το έχει... Εγώ βρήκα τι θα πάρω. Τέλειο. Βρήκα αυτό το οποίο το έχει 10 ευρώ και νομίζω ότι θα πηγαίνει από πάνω, επειδή είναι έτσι κάπως κρόπτο. Μετά βέβαια βρήκα και αυτές τις ζακέτες που τις έχει 5 ευρώ, αλλά δεν ξέρω αν πηγαίνει το στυλ. Μ' άρεσε και αυτό εδώ το φουτεράκι, το οποίο έχει 6 ευρώ, αλλά και αυτό δεν ξέρω αν θα πηγαίνει με το στυλ. Λοιπόν, officially τα έχω σκατώσει. Είμαστε στα παπούτσια και αναγκαστικά θα τις πάρουμε κάτι, α, γιατί δεν έχουμε άλλη επιλογή. Εντάξει, δεν είναι τόσο χάλια εσύ, απλά θα μπορούσα και καλύτερα. Θεωρώ ότι η Κατερίνα θα τα πάει πολύ καλύτερα, θεωρώ ότι θα χάσω πανηγυρικά, αλλά τέλος πάντων. Διαλέξαμε και παπούτσια επομένως. Τέλεια. Έχει διάφορα παπούτσια και έχει και με 10 ευρώ, που νομίζω ότι είμαστε στο budget. Θα πάρω όμως άσπρα ή μαύρα, τα πιο κλασικά. Δεν ξέρω, θα δω. Τελειώσαμε. Αντωνία. Yay. Δέσποινα. Ναι. Σοφίσαμε πραγματικά. Τώρα έχουμε έρθει για ένα καφέ. Για πες, πώς τα πήγες? Έτσι και έτσι. Εγώ. Νομίζω ότι τα πήγα αρκετά καλά. Αυτά. Οπότε τα λέμε μετά στο σπίτι. Όπου θα δείξουμε τα ρούχα εμείς την άλλη. Γεια σας. Γεια. Γεια. Σήμερα θα κάνουμε κάτι τέλειο. Αχ, έχουμε κάνει intro καλά για το βίντεο. Έχουμε γυρίσει σπίτι, είναι η επόμενη μέρα βασικά. Και ήρθε η ώρα να δείξουμε τα ρούχα. Μια στιγμή. Είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη. Νομίζω ότι έχω πάρει πάρα πολύ ωραία πράγματα. Και αν δεν σ' αρέσει, θα το κρατήσω εγώ, δεν έχω πρόβλημα. Τι σχέδιο και για σένα. Όχι. Εντάξει, πιστεύω ότι κάποια είναι ωραία και κάποια είναι έτσι και έτσι. Γιατί εντάξει, ζωρίστηκα ρε με το. Το κατάλαβα. Από το πρώτο μαγαζί, η Αντωνία, δεν μου μένουν πολλά λεφτά. Εγώ είμαι σε φάση, είχα ξοδέψει το 1 τρίτο. Εγώ μου σου βάζει με 3 ευρώ πρέπει να πάρω παπούτσια τσάντα. Επειδή ήμασταν τόσο έξυπνες και κατεβήκαμε στην αγορά Τετάρτη μεσημέρι, τα μικρά τα μαγαζάκια και ειδικά αυτά τα second hand και τα λοιπά που θέλαμε να πάμε είχαν κλείσει. Οπότε αν σας αρέσει αυτό, ίσως κάνουμε ένα βίντεο αποκλειστικά με second hand. Ναι, που εκείνο πιστεύω θα πάει πολύ καλύτερα. Ναι, θα βρούμε πολύ περισσότερα πράγματα. Πάμε, ξεκινάμε. Λοιπόν, ποια ξεκινάει? Θες να ξεκινήσει εσύ? Όχι, απλά. Να πω εγώ ποια θα ξεκινήσει. Ναι, ναι. Όποιο μου έχει φέρει και εμένα κάτι. Σαν δεν τρέπεστε, θα σας πάρω και το πήρω. Ξεκινάω. Θα ξεκινήσω με τα ρούχα. Λοιπόν, σου πήρα κάτι το οποίο θεωρώ ότι θα σου πάει πάρα πολύ άμα το βάλεις. Δεν ξέρω αν θα σου αρέσει, πιστεύω μόνη σου δεν θα το έπαιρνες. Αλλά ας πούμε εγώ μ' άρεσε. Φοβάμαι, αλήθεια, φοβάμαι, γιατί ξέρω τι προσπάθησες, αλλά φοβάμαι δεν μου αρέσει, πάμε. Το παντελόνι είναι αυτό. Πάρα πολύ ωραίο! Είναι κολλάν. Έκανε 10 ευρώ, από 12,99. Είναι μπλε και έχει αυτές
τις ρίγες εδώ. Το πήρα από πάνω με ένα crop top. Okay. Το οποίο έκανε 5 ευρώ από 8. Στην αρχή να σου πω, δεν μου πολύ άρεσε αυτό το V, αλλά όταν το δοκίμασα πάνω ήταν πολύ ωραίο. Θες να το δοκιμάσεις? Ναι. Δεν σ' άρεσαν? Όχι, μου άρεσαν! Μου άρεσαν, ειδικά το παντελόνι, όντως. Απλά δεν ξέρω κατά πόσο θα μου κάτσει αυτό καλά, αλλά εντάξει, το βλέπω λίγο μεγάλο. Εντάξει, ωραία είσαι! Εμένα το κολλάν μου αρέσει πολύ. Και το μπλουζάκι είναι ωραίο, ωραίο. Το παντελόνι όντως και εμένα μ' άρεσε, έστρωσε ωραία, αλλά το μπλουζάκι λίγο δεν ξέρω. Και επίσης το ότι είναι σετάκι τελικά, χτυπάει λίγο περίεργα. Αλήθεια, δεν ήτανε όμως. Α, εσύ το δέμεις. Ναι. Α, μπράβο. Ωχ, ήρθε η σειρά μου. Δεν της άρεσε. Αυτό που πήρα, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Πήρα αυτό εδώ το φόρεμα. Τι αρέσει? Κοίταξε, είναι αυτό εδώ το φόρεμα, το οποίο είναι έτσι μαύρο. Είναι αρκετά καλό ύφασμα και έχει αυτή εδώ τη λεπτομέρεια, αυτή τη λωρίδα. Καταρχάς είχε από 16 ευρώ 7. Πόσο καλό deal. Οπότε μετέχει 23 ευρώ να πάρω ό,τι θέλω. Καταλαβαίνεις. Νομίζω ότι θα σου πηγαίνει. Φίλοι, είναι πάρα πολύ ωραίο. Αχ, είναι πάρα πολύ ωραίο. Είμαι. Οχ. Αρχίζει η κατηφόρα. Κατηφόρα. Πολύ μεγάλη κατηφόρα, δηλαδή ο γκρεμός. Εγώ ήμουν πάρα πολύ αισιόδοξη για τα ρούχα. Από τη στιγμή που σου φάνηκαν μέτρια τα ρούχα, δεν θέλω να σκεφτώ τα υπόλοιπα. Όχι μέτρια, ωραία είναι. Απλά λίγο το κόψιμο της μπλούζας είναι λίγο κάπως. Θα ξεκινήσουμε με τα παπούτσια, γιατί αν μου φτάσει στην τσάντα θα ξεφυλιστεί από τώρα το παιχνίδι. Τα παπούτσια είναι αυτά. Είναι απλά. Πάρα πολύ ωραία. Πόσο ήταν? 10 ευρώ. Εγώ αυτά γιατί δεν τα είδα. Αχ, είναι και το νούμερο μου, φίλε, εντάξει. Μ' άρεσαν πάρα πολύ. Εντάξει, και για 10 ευρώ πολύ καλό deal. Πάμε στο επόμενο. Θα σου δείξω ένα πράγμα τώρα, δηλαδή. Ναι, ξέρω εγώ. Και μου έχει πάρει πολύ το φόρι, καπέλο. Σου πήρα μία ζώνη. Για να τη φορέσει έτσι με αυτό το φόρεμα και να διαγράφει κάπου στη μέση. Απλά το πρόβλημα είναι ότι. Δεν την πήρε στο σωστό νούμερο. Την πήρε σίγουρα στο λάθο νούμερο. Κοιτάξτε, οι τρύπε τελειώνουν εδώ. Και εγώ έχουμε έτσι μια διαφορά. Θα έλεγα καλύτερα όχι. Χάλεν τη ζώνη, το χάλασε όλο. Λοιπόν, έχω άλλα δύο πράγματα. Η βλακία είναι ότι μπερδεύτηκα και βγήκα από τον μπάτζερ. Κι εγώ όμως και. Πόσες είναι? 2-3 ευρώ. Ναι, εγώ 8 ευρώ. Εσύ έκανες άλλο challenge, μάλλον. Οπότε τι να κάνω, σου δώσω ένα από τα δύο πράγματα. Δώσ' μου το ένα και μετά δώσ' μου το extra bonus που βγαίνει εκτός budget, αλλά για να δω τι σκεφτόσουμε, ας πούμε. Σου πήρα αυτό το κολλιέ. Τι κολλιέ! Και τώρα εσύ το συνδυάζεις έτσι, ας πούμε. Επόμενο. Θέλει και το άλλο. Το επόμενο που σου έχω είναι παπούτσια. Τέλεια. Εμένα μ' άρεσε. Πας καλά, δες πως πάνε με αυτό το φουστάνι. Είναι φανταστικά. Δεν της άρεσε να κατοικία, πάει καλά. Εντάξει, δεν κακά. Γενικά θα ξανακάνουμε αυτό το βίντεο, πολύ μεγάλη επιτυχία. Πόσο είχανε, 10 ευρώ. Είναι μεγάλο. Ναι. Αλλά δεν κακά, εντάξει. Εγώ έχω γίνει το budget. Δεν θα το δώσω, απλά θα το δείξω. Σε αυτό που ήδη φοράς, αυτό είναι το υπέροχο της υπόθεσης. Σετάκι. Γιατί είναι, παιδιά. Ωραίο δεν είναι. Τέλειο, έτσι. Ας πούμε, είναι όμως νεσισέρ, μπορείς να το χρησιμοποιήσεις. Καταρχάς να πω κάτι. Είναι εκτός budget, οπότε δεν μετράει. Μου έχεις πάρει 3 πράγματα. Άρα εκ των πραγμάτων έχω κερδίσει, γιατί σου έχω πάρει 4 και πάρα πολύ ωραία. Τα λεφτά μου πίσω. Θα πάω εγώ να το αλλάξω το νεσισέρ, να πάρω για μένα κάτι. Τελευταίο. Λοιπόν, τελευταίο. Άντε, να δω. Να κάνω έναν πρόλογο. Ήθελα να βρω κάτι για να φορέσω από πάνω, ένα πανωφόρι. Ενδεχομένως κάτι σε σακάκι, θα μου πήγαινε έτσι πολύ. Δεν βρήκα, γιατί όλα τα σακάκια τα είπα, είχαν ξέρω εγώ 30-40. Δεν μου πήρε. Όχι, οπότε. Όχι. Παιδιά, ο μόνος λόγος που πήρα τσάντα, δεν θα παίρνα ποτέ, ήταν γιατί είπε η Κατερίνα, είναι ολοκληρωμένο. Λέω παπούτσια τσάντα. Εσύ δεν πήρε. Πανωφόρι δεν πήρε. Προσπάθησα να πάρω τσάντα. Αυτό που σου πήρα είχε 10 ευρώ. Οπότε μπορούσα να πάρω αν θέλω τσάντα. Απλά προτίμησα αυτό γιατί μου άρεσε πάρα πολύ και νομίζω θα αρέσει και σε σένα. Είναι αυτό εδώ το φυτεράκι. Τέλειο! Τέλειο! Μ' αρέσει. Είναι κάπως κρόπτο. Ξέρεις που ήθελα που νομίζω ότι θα πηγαίνει. Απλά υπάρχει ένα θέμα. Βασικά, όχι, βάλω το λίγο. Είναι κοντομάνικο, εντάξει. Είσαι πάρα πολύ ωραία, δεν σε λέω εγώ πώς είμαι. Μου έχεις πάρει όντως αυτό για πανωφόρι. Και... τι νούμερο είναι, έχεις θεσμό. Ναι. Η Δέσποινα που ήταν πίσω από όλο αυτό, πώς
να σου πω, δεν είναι, εντάξει, δεν είναι τόσο χάλια, αλήθεια. Okay, στα μπορείτε να ψηφίσετε στα σχόλια. Θα ήθελα να ξανακάνουμε αυτό το βίντεο. Κι εγώ. Ειδικά με ρούχα από Second Hand. Οπότε, άμα σας αρέσει η ιδέα. Ναι, πείτε μας στα σχόλια. Αυτό ήταν το βίντεο λοιπόν. Ελπίζουμε να σας άρεσε. Κάτω στην περιγραφή μπορείτε να βρείτε τα link από όλα μας τα social media και τα προσωπικά μας κανάλια όπου μπορείτε να τους ακολουθήσετε. Εάν φτάσατε μέχρι εδώ, ευχαριστούμε που μας αντέξατε. Και τα λέμε την άλλη Δευτέρα. Κάντε εγγραφή τώρα! Και τι άλλο μου πεις να πω.